Ομάδα, καλώς ήλθατε σε ένα ακόμη School for All. Δευτερεύουσες χρονικές σε ένα λεπτό και κάτι και πάμε να ξεκινήσουμε. Οι χρονικές είναι μια κατηγορία δευτερεύουσων προτάσεων. Οι δευτερεύουσες ή αλλιώς εξαρτημένες προτάσεις είναι αυτές που δεν μπορούν να σταθούν μόνες τους στο λόγο. Αυτές δηλαδή που δεν μας δίνουν ένα ολοκληρωμένο νόημα. Για παράδειγμα, αν πούμε «Όταν έρθει το καλοκαίρι», τι όταν έρθει το καλοκαίρι? Εδώ, για να καταλάβουμε το τι συμβαίνει, χρειαζόμαστε και κάτι ακόμα. Οι δευτερεύουσες χρονικές, όπως μαρτυρά και το όνομά τους, δηλώνουν χρόνο και εισάγονται, ξεκινούν δηλαδή με έναν από τους χρονικούς συνδέσμους «όταν», «μόλις», «σαν», «αφού». Οι χρονικοί σύνδεσμοι βέβαια δεν είναι μόνο αυτοί οι τέσσερις, απλά αυτοί οι τέσσερις είναι οι πιο συνηθισμένοι. Μία χρονική πρόταση τώρα τη χωρίζουμε από την κύρια με κόμμα και αυτό που είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε είναι ότι συνήθως δεν παίζει κανέναν ρόλο ποια από τις δύο θα μπει πρώτη. Δηλαδή, είτε πούμε «θα φάω παγωτό όταν έρθει το καλοκαίρι», είτε πούμε «όταν έρθει το καλοκαίρι θα φάω παγωτό», είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ομάδα, αυτό ήταν το μαθηματάκι μας. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας για ακόμη μία φορά. Μέχρι το επόμενο School for All, να είστε όλοι καλά. Αντίος!